Στην αυριανή ημέρα εστιάζεται το ενδιαφέρον στα Τρίκαλα, καθώς η ΕΠΟ καλείται να πάρει αποφάσεις μεταξύ άλλων και για το θέμα των αδειοδοτήσεων. Τα όσα ταλανίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο με τα στημένα παιχνίδια, τις πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώτητες αλλά και τις αδειοδοτήσεις των ομάδων, είναι άγνωστο το τι μπορεί να προκύψει από την κοινική συνέλευση και να δρομολογήσει εξελίξεις. Στην ομάδα των Τρικάλων πάντως υπάρχει αισιοδοξία όχι μόνο για συμμετοχή στα play-off αλλά και για απευθείας άνοδος στους μεγάλους του ποδοσφαίρου σε περίπτωση που γίνει αναδιάρθρωση κατηγορίας. Κατά τα άλλα, δύο πρώην ποδοσφαιριστές του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα εμπλέκονται στα στημένα μάτια του ελληνικού ποδοσφαίρου και συνελήφθησαν από τις διοικητικές αρχές. Πρόκειται για τον Σάκη Ντότσι, πρώην επιτυλικό μέσο και νυν μάνατζερ παικτών που έπαιξε με τη φανέλα του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα στις αρχές της δεκαετίας του 90 για 2-3 αγωνιστικές περιόδους, αλλά και τον Δημήτρη Ζαβαντία, που είναι πιο πρόσφατος χωρίς όμως επίσημη συμμετοχή, αφού είχε ένα πολύ μικρό πέρασμα από την κανένα ομάδα μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ο Ζαβαντίας αξίζει να αναφέρουμε ότι το προξενιό στη διοίκηση του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα, όταν η ομάδα αγωνίζονταν στον περιφερειακό, το έκανε ο Ντότσης. Ο ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε και παρουσιάστηκε από τον Ευάγγελο Πλεξίδα, όμως δεν μπόρεσε να περάσει τα τεστ, δεν έδειξε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και έτσι κόπηκε από το ρόστερ πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.